Συνεχίζουμε με Losers Quarters, ένας μέγιστος εμφυλίος Γιάννης εναντίον Mr. Spunky. Για να δούμε. Αυτό το μάτσα παίζεται κυριολεκτικά κάθε μέρα για 10 ώρες, ξέρω εγώ κάτι τέτοιο. Εντάξει, εγώ λέω 15 ότι παίζουν. Αλλά για να δούμε. Συνήθως, ο Mr. Spunky, ως και ο πιο αρχαίος νομίζω στο άθλημα, έχει μια... ένα βαντάζ το συγκεκριμένο του. Αλλά για να δούμε. Ο Γιάννης έχει κάνει τεράστια άλματα βελτίωση στο τελευταίο καιρό. Οπότε δεν είναι αυτό που θυμάστε όσοι θυμάστε από παλιά. Oh, nice, nice. Αλλά μεγάλο hitbox εκεί ο Μιούτου. Τη γλίτωσε, δεν ξέρω. Γλίτωσε πολύ, πολύ καλά, ναι, ναι, ναι. Για να δούμε. Ακόμα παίζει το παιχνίδι. Μιούτου και ο οποίος δεν ξέρω κατά πόσο έχει αλλάξει τα τελευταία πάση. Είχαν γίνει αρκετά. Βάψε low tiers, α πούμε έτσι. Τώρα προσπαθεί ο Γιάννης να το κάνει damage, αλλά τελικά του χάνει το stock του. Ναι. Τάφησε εκεί άλλο ένα. Ο Mr. Spunky έχασε το stock του τώρα. Ναι, νομίζω δεν θα προσοχρήσει το καλό αυτό. Κάτι πήγε να το βγει φορτικά. Προσπαθεί να ανακάψει τη διαφορά ο Γιάννης τώρα. Ναι, σχεδόν το γύρισε, αλλά πάλι ο Mr. Spunky μπροστά. Αρχίζει να του κάνει damage τώρα. Είναι στη γωνία. Γωνία, αλλά δεν θα καταφέρει. Όχι προς πίσω εκεί. Όπου απίστευτο αυτό το range πάει ραντεβού. Πρέπει να δω πόσο μεγάλο είναι το hitbox του down air. Δεν γίνεται. Πάει ξαφνικά, είναι δολοφονικά. Μπορεί να είναι τουλάχιστον 25. Μπορεί. Τώρα ο Γιάννης πρέπει να κάνει ένα θαύμα, αν θέλει να ελπίσει σε τρίτο αγώνα. Άικ, όχι. Κάτω, ναι. Το θαύμα που λέγαμε, για να δούμε. Για να δούμε, θα γίνει ανατροπή. Όχι, όχι, ο Spunky είναι εκεί, είναι συγκεντρωμένος. Δεν θα το αφήσει, πιστεύω, να πέσει το παιχνίδι. Δεν ξέρεις ποτέ, τα πάντα μπορούν να συμβούν. Σίγουρα, ναι, ούτε. Είναι πολύ μακριά αυτό το μάτς, αλλά... Το τσακ τη γλίτωσε. Πάρα λίγο κάτω που δεν φάγει πολύ damage. Ωπα. Αλλά λίγο, αλλά γλιτώνει. Ωραίο το air dodge. Ευκαιρία έχει το στάτιο δικό του τώρα. Γιατί το δίνει όμως έτσι τσάμπα. Το δίνει τσάμπα και... Και βερεσέ. Φανταστικό read. Τελικά αλλά... θα γίνει ανατροπή. Θα δούμε. Όχι, μάθουμε... αφήστε το range the near. Νομίζω είναι αυτό, δεν ξέρω. Τελικά... 1-0. 1-0 ο Spunky, ναι. Καλώς, όχι, Pokémon Stadium 2 νομίζω. Μάλλον. Στη Spunky ανεβάζει νέες. Wow. Για να δούμε. Είναι φανταστικό counter του για μητού ο Ness. Δηλαδή είναι... Εντάξει, όχι ότι δεν είναι καλό χαρακτήρα η πίθρα, αλλά ο Ness είναι... Πραγματικά... Μια με το ρόπαλο να του δώσει ο Ness. Ναι, και όχι μόνο. Βέβαια, αν έχει πολύ damage να το, διαφορετικά... Το πρώτο stock έφυγε σε 3 δευτερόλεπτα. Τόσο γρήγορα. Εντάξει. Είπαμε, είναι καλός. Το κάνει ο Βερσέλ εδώ πέρα λίγο, Mr. Spunky. Θα τους βλέπεις όλους μενές μετά. Να το και το lock. Εντάξει. Ξέρω. Θα χάσει λίγο όμως. Ο Γιάννης εδώ... Δεν έχει πιάσει τα πρόπτου. Ωραίος. Όχι. Είναι ευκαιρία να το σκοτώσει. Ξέρω. Πρέπει να κάνει damage μας, δεν ξέρω, να μην χαλάσει το forward. Το άφησε μας. Άλλοι χαρακτήρες θα τον είχαν διώξει με τη μία. Αυτή την άλλη... Το back air. Λίγο κακό DI. Ωχ. Τι φάει αυτό. Α, combo breaker το απ' ενδιαφέρον. Breaker, τέλος πάντων, ξεφεύγει. Δεν είναι αρκετό. Το fair δεν είναι αρκετό. Στο επόμενο χτύπημα θα πεθάνει λογικά. Ωραίος εκεί. Ο Spunky κλασικά ανεβαίνει χωρίς να κάνει το αμπί. Αχ, εκεί θα ήθελα να δω το ledge cancel. Θα είναι πολύ ωραίο. Maximum damage τώρα και... Οπ, να το. Τη γλίτωσε. Τη γλίτωσε αυτό, είχα στο μυαλό μου, γιατί το γιογιό εκεί καταστρέφει τα recoveries.
Πίνει πτήσια κυριολεκτικά. Oh, nice, nice. Η απνοή ζωής εδώ, όχι. Λίγο δεν ξέρω ποιος θα το πάρει τελικά. Το πήρε τελικά με ένα νέα. Τελικά δεν του πήρε καν ένα στόκ. Ανέβασε ρυθμούς εκεί ο Spanky. 2-0 λοιπόν γρήγορα αυτό το game. Πάρα πολύ γρήγορο. Ούτε ένα λεπτό νομίζω δεν πήρε. Ναι, ναι. Ούτε 2 λεπτά βασικά. Όχι, εντάξει, 5 λεπτά ήταν. Α, όχι, βασικά ήταν 5 με το προηγούμενο, ναι, 2 λεπτά.